Η μετάβαση του εκπαιδευτικού συστήματος από την νομοθεσία της κριτικής πολιτείας στην νομοθεσία του ελληνικού κράτους ήταν το θέμα επιστημονικής ημερίδας που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων το βράδυ της Δευτέρας στο πνευματικό κέντρο της πόλης. Στα πλαίσια της Ένωσης, η δευτεροβάθμια κυρίως εκπαίδευση και γενικά το εκπαιδευτικό σύστημα της Κρήτης δεν αφομοιώνεται. Θα παραμείνει όπως ήταν από το 1911 μέχρι σχεδόν τη μεταρρύθμιση του 1929. Αυτό σημαίνει ότι η Κρήτη και η Μακεδονία και όλες αυτές οι επαρχίες ή οι χώρες που ενώθηκαν μετά το 13 με την Ελλάδα και ονομάστηκαν νέες χώρες αποτέλεσαν, θα έλεγα, το έμβολο για να γίνει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στο παλαιό βασίλειο, στο παλαιό κράτος. Η ημερίδα διοργανώθηκε με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης Χανίων. Διοικητικά εόρτια λοιπόν για τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης στα Χανιά. Έχουμε θεματικό έτος αφιερωμένο στην ιστορία της εκπαίδευσης στα Χανιά και με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μας και οι εκπαιδευτικοί με αυτή την ευκαιρία θα αναπτύξουν δραστηριότητες σχετικές με την ιστορία της εκπαίδευσης, αλλά επιθυμούμε και ένα αναστοχασμό των μαθητών και των εκπαιδευτικών γύρω από το εκπαιδευτικό μας αύριο. Συνδιοργανωτές της ημερίδας ήταν η Περιφέρεια Κρήτης, το Ιστορικό Αρχείο, το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι μια αναδρομή των τελευταίων 100 χρόνων στο σύστημα μέσης εκπαίδευσης του τόπου μας. Πέρα από την νοσταλγία την οποία περιέχει, θα μας βοηθήσει μέσα από το αρχαιακό υλικό των μονάδων και του Ιστορικού Αρχείου να βγάλουμε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνέχεια. Η σύμπτωση είναι ότι αυτές τις μέρες παραδίδεται και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια διοίκηση εκπαίδευσης το κτίριο του Οδού Γκερόλα, που αποτελεί ένα μικρό φόρο τιμής αναγνώρισης της περιφέρειας στο έργο του λειτουργήματος των εκπαιδευτικών μας και το οποίο ευχόμαστε να το χαρούν και να το αξιοποιήσουν τον καλύτερο τρόπο προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.